Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σήμερα θα μιλήσουμε για το μυστήριο της Ιεράς Εξομολογήσεως. Γιατί υπάρχει στη ζωή της Εκκλησίας, τι έχει να πει σήμερα σε εμάς. Καθαρισμός της καρδιάς, φως της ψυχής είναι ο τίτλος εκπομπής μας. Αυτό θα συζητήσουμε με τους σημερινούς εκλεκτούς καλεσμένους μας. Πριν τους παρουσιάσω, να πω βέβαια πως, όπως κάθε Κυριακή, η εκπομπή μας πραγματοποιείται με την ευλογία και την πατρική αγάπη του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης, κυρίου Ευγενίου. Κάθε Κυριακή έχουμε στενούς, εκλεκτούς, κληρικούς συνεργάτες του για να συζητήσουμε. Έτσι, σήμερα έχουμε τη χαρά να έχουμε κοντά μας τον πατέρα Εμμανουήλ. Ο πατέρας Εμμανουήλ είναι εφημέριος της Ενορίας Σταυρακίων εδώ στο Ηράκλειο. Την ευχή σας, πατέρα Εμμανουήλ. Μεγάλη μας χαρά. Καλησπέρα σε όλους μας. Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μαζί μας ακόμη είναι η κυρία Εύα Μαραγκάκη, είναι επιχειρηματίας. Καλησπέρα, κυρία Μαραγκάκη. Θερμές ευχαριστίες. Εγώ σας ευχαριστώ. Και τέλος μαζί μας είναι η Ελένη Τσαγκαράκη, είναι φοιτήτρια νηπιαγωγός. Καλησπέρα. Ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία. Ευχαριστούμε πολύ. Πατέρα Μαρών, να ξεκινήσουμε με εσάς. Μιλούμε για την εξομολόγηση. Το ακούμε ως έννοια, ως μυστήριο πολλά χρόνια, πολλές φορές στη ζωή μας. Δεν ξέρουμε ακριβώς τι είναι. Να μας πείτε εισαγωγικά το μυστήριο της εξομολογήσεως στη ζωή της Εκκλησίας. Γιατί υπάρχει, τι μας προσφέρει. Επιτρέψτε μου να πω ότι το μυστήριο της εξομολογήσεως είναι από τα πιο ωραία θέματα που μπορούσαμε να πούμε και να παρουσιάσουμε, χωρίς να μειώνω όλα τα υπόλοιπα τα οποία έχουν κατά καιρούς και κάθε Κυριακή διαπραγματευτεί. Διότι το θέμα αυτό είναι υπαρξιακό, αφορά όλους τους ανθρώπους. Και πραγματικά όταν βρεθούμε ιερείς, οποιουσδήποτε ανθρώπους, χωρίς να το καταλάβουν, αρχίζουν και μπαίνουν μέσα σε αυτό το θέμα της εξομολόγησης. Και γίνεται αυτό διότι αυτό που μας χωρίζει με τον Θεό είναι η αμαρτία. Και το καταλαβαίνει ο άνθρωπος, το αισθάνεται. Η αμαρτία είναι αυτή που χωρίζει τον άνθρωπο από τον Θεό. Όλης φύγει η αμαρτία, αμέσως ο άνθρωπος ενώνεται με τον Θεό. Και ο Χριστός ήρθε σε αυτόν τον κόσμο για να σκίσει το χειρόγραφο των αμαρτιών μας και γι' αυτό ανέβηκε και πάνω στο Σταυρό. Όταν αυτό τέλειωσε το έργο του επί της γης, θέλω να θυμίσω σε όλους μας μία ευαγγελική περικοπή, η οποία είναι άκρο σημαντική και με πολύ έμφαση θέλω να την υπενθυμίσω σε όλους μας και στους αγαπητούς μας τηλεθεατές, διότι πολλές φορές έχουν αμφιβολίες και αμφισβήτηση. Είναι καθαρά ευαγγελικό, καθαρά από τον Χριστό μας. Παρουσιάστηκε ο Χριστός, ενθυμίστε, μετά την Ανάστασή Του, στο Υπερόν, όπου ήταν μαζεμένοι οι μαθητές. Και τους χαιρέτησε και στη συνέχεια ενεφύσισε αυτής και τους λέγει, ενεφύσισε στο πρόσωπό τους, είναι μετάδοση του Αγίου Πνεύματος. Το χρησιμοποιεί ακόμη και τώρα η Εκκλησία μας, όταν κάνει μεγάλο αγιασμό ή όταν στην κατήχηση θέλει να μεταδώσει το Άγιο Πνεύμα στον βαπτιζόμενο, υποψήφιον βαπτιζόμενο. Ενεφύσισε αυτής και λέγει, λάβετε Πνεύμα Άγιον. Άντινον αφήτε τις αμαρτίες, αφήεντε αυτής. Άντινον κρατείτε και κράτηντε. Αυτή είναι η στιγμή της χειροτονίας των Αποστόλων. Και από εκείνη τη στιγμή έχουν την εξουσία, τη θεϊκή εξουσία που τους παρέδωσε ο Χριστός. Καθώς απέσταλ και με ο Πατήρ, καγώ πέμπω ημάς. Όπως εγώ ήρθα σε αυτόν τον κόσμο και με έστειλε ο Πατέρας μου, έτσι και εγώ στέλνω εσάς. Οπότε εγώ ήρθα εδώ πέρα για να σκίσω το χειρόγραφο των αμαρτιών των ανθρώπων και εσείς αυτό θα έχετε να κάνετε. Να συγχωρείτε τις αμαρτίες των ανθρώπων. Διότι με το να συγχωρείτε τις αμαρτίες θα τους ενώνετε αμέσως με τον Θεό. Αυτό βεβαίως οι Απόστολοι το κράτησαν και στη συνέχεια το μετέδωσαν δια της χειροτονίας στους επομένους Αποστόλους και Επισκόπους. Οι Επίσκοποι στους επομένους και υπάρχει αυτό που λέμε στην Εκκλησία Αποστολική Διαδοχή. Οπότε μέχρι και σήμερα, όταν αντικρίζουμε έναν ιερέα, δεν βλέπουμε μόνο το ράσο και τα γένια, τα οποία βεβαίως αποτελούν παράδοση και έχουν ιερότητα, αλλά το ουσιαστικό είναι η δύναμη και η εξουσία η θεϊκή που σηκώνει ο ιερέας. Να συγχωρεί τις αμαρτίες των ανθρώπων. Και έτσι λοιπόν όταν οι άνθρωποι αυτό το πιστεύσουν και το κατανοήσουν, τότε έρχονται στον ιερέα για να πάρουν την άφεση των αμαρτιών και να τις εξομολογηθούν αυτές τις αμαρτίες. Και έτσι γεννιέται και το μυστήριο της εξομολογήσεως αμέσως με την ίδρυση της Εκκλησίας.
Και μάλιστα η πρώτη εξομολόγηση γινόταν δημόσια. Έβγαινε στη μέση ο κάθε χριστιανός της συνάξεως και ομολογούσε τις αμαρτίες του. Όμως αυτό έφερε στη συνέχεια κάποια αναταραχή, γι' αυτό και θεσπίστηκε ώστε το μυστήριο αυτό να γίνεται μυστικά. Και έτσι προσέρχεται μυστικά στον ιερέα ο κάθε ένας υποψήφιος να εξομολογηθεί και πρώτα απ' όλα αισθάνεται και πιστεύει ότι ο ιερέας έχει την εξουσία να τους σβήσει τις αμαρτίες. Αυτό είναι απαραίτητο να το εννοήσουμε οι άνθρωποι. Τη θεϊκή εξουσία του ιερέως. Έχει την εξουσία του δεσμήν και ελύειν της αμαρτίας. Και επομένως όταν προσέλθουν οι πιστοί στον ιερέα, ξεκινάει το έργο της εξομολογήσεως, το οποίο βέβαια είναι μια ολόκληρη διεργασία που έχει να κάνει ο κάθε πιστός. Δηλαδή της μετάνοιάς του, να συναισθανθεί αυτό που τον χωρίζει με τον Θεό, να αντιληφθεί την αμαρτία, να την γνωρίσει καλά μέσα του, διότι έχουμε τη συνείδηση, η οποία είναι ο εύθυτος νόμος και η οποία μας πληροφορεί ποιες είναι οι αμαρτίες. Μόλις πράξουμε το κακό, ακόμη και ένα παιδί μόλις πράξει το κακό, το αντιλαμβάνεται ότι αυτό που έκανα δεν είναι καλό. Ναι. Και λοιπόν όλοι μας οι άνθρωποι ξέρουμε ποιο είναι το κακό μόλις το διαπράξουμε. Μας χωρίζει με τον Θεό, η συνείδησή μας αρχίζει και φωνάζει και ένας άνθρωπος που θέλει να προσέχει τη συνείδησή του και είναι ευσυνείδητος, αντιλαμβάνεται πλέον ότι έχει αμαρτίες. Αυτές τις αμαρτίες λοιπόν, όταν τις καταθέσει ενώπιον του ιερέως πνευματικού, μπορεί να πάρει την άφεση. Να σβήσουν αυτές οι αμαρτίες παντελώς, διότι αυτήν την εξουσία έχει ο ιερέας. Να σβήνει τις αμαρτίες όπως ακριβώς του παρεδόθη από τον Ιησού Χριστό μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Όχι, καταλάβαμε, το είπατε πολύ ωραία και συγκεκριμένα το μυστήριο. Με τον ίδιο τον Χριστό το συνδέσατε αμέσως μετά την Ανάσταση που έδωσε τα δώρα αυτά. Να έρθω σε εσάς, κυρία Μαργάκη, να ρωτήσω. Δεν ξέρω τώρα σε ποια... πότε γνωρίσατε το μυστήριο και πώς, αν από πολύ μικρή μετά, αν είναι σε μια ηλικία πιο μετά. Να μας πείτε λίγο το πριν και το μετά, πώς, και πώς έγινε η γνωριμία. Εμένα η σχέση μου με την Εκκλησία και με το Θεό ήταν πολύ τυπική. Δηλαδή, προέρχομαι από μια οικογένεια η οποία μου είχε μάθει να πηγαίνω στην Εκκλησία την Μεγάλη Εβδομάδα και την ημέρα της Ανάστασης. Ναι. Ήταν δηλαδή μια σχέση η οποία ήταν τυπική, τελείως τυπική και... Εθιμοτυπική, ναι. Οπότε μετά έγινε η γνωριμία, θα λέω. Μετά έγινε, μετά από δική μου αναζήτηση. Α. Δηλαδή η εξομολόγηση ήρθε ως το φως στο τέλος του τούνελ. Ναι. Είχα περάσει μια πολύ μεγάλη περίοδο στη ζωή μου όπου αισθανόμουν ότι βρισκόμουν στο κέντρο ενός ανεμοστρόβιλου, στο μάτι, όπου ένιωθα τριγύρω μου όλα να είμαι μέσα σε αυτή τη δίνη, να θέλω να βγω έξω από τη δίνη αυτή, αλλά να μην βρίσκω τον τρόπο. Ο μόνος τρόπος τότε που ήξερα και που μπορούσα να επιλέξω ήταν το να αναζητήσω πληροφορίες. Μάλιστα. Από κάθε μέσο, κυρίως ηλεκτρονικό μέσο, είτε από ομιλίες που έβλεπα στην τηλεόραση, στο ραδιόφωνο που άκουγα. Έπαιρνα λοιπόν πληροφορίες. Είχα συλλέξει πολλές πληροφορίες, αλλά και πάλι υπήρχε αυτό το αίσθημα του ανικανοποίητου. Αυτό δηλαδή το ανικανοποίητο. Να φανταστείτε ότι το σώμα μου ένιωθα ότι σε αυτό εδώ το κομμάτι είχα μία τεράστια τρύπα, ένα τεράστιο κενό, όπου αυτό το κενό, ό,τι και αν έπεφτε μέσα, ό,τι και αν έπαιρνα, δεν με ικανοποιούσα. Με διαπερνούσα απλά και βρισκόταν πίσω μου. Προσπαθούσα λοιπόν να συνειδητοποιήσω γιατί νιώθω αυτή την τεράστια τρύπα στο σώμα μου. Προσπαθώντας λοιπόν να συνειδητοποιήσω τι συμβαίνει, παρακαλούσα το Θεό να μου στείλει δικούς του ανθρώπους, δικούς του ώστε να με καθοδηγήσουν. Δηλαδή, ενώ πίστευα ότι... Φαντάζομαι πηγαίνατε στην εκκλησία. Δεν πηγαίνετε. Όχι. Δεν είχα σχέση. Ξεκινήσατε από αυτό, φαντάζομαι. Πήγατε κάποιες φορές, είπατε να εκκλησιαστείτε και... Όχι. Ήταν μια εσωτερική αναζήτηση, όπου κάποια στιγμή η πρώτη μου ουσιαστική επαφή με το Θεό ήταν όταν μία μέρα, ήταν μια πολύ δύσκολη περίοδος και μέρα για μένα, όπου είπα στο Θεό, σε παρακαλώ Θεέ μου,
στείλε μου ένα ξεκάθαρο μήνυμα, ναι, διότι δεν ξέρω πώς θα πάω παρακάτω. Αλλά το ζήτησα με όλη μου την ψυχή, με όλο μου το είναι. Ναι. Τότε λοιπόν ήταν η στιγμή που ήρθε και με βρήκε ο Αρχιεπίσκοπος Ειρηναίος, ο πρώην Αρχιεπίσκοπος, στο χώρο εργασίας μου, όπου φαντάζεστε ότι για μένα ήταν μια τεράστια έκπληξη. Και από τη στιγμή της συνάντησής μου με αυτόν τον άνθρωπο, ανετράπη. Έκανε μια επίσκεψη ποιμαντική, ήρθε τυχαία. Ναι, πώς τυχαία, έγινε. Τυχαία. Και εκεί το γνωρίσατε. Εκεί γνωριστήκαμε. Εκεί που εργαζόσασταν, ήρθε σαν επίσκεψη. Ναι. Όπου εκεί πέρα ανετράπη όλη μου η ζωή. Ναι. Τότε πραγματικά μετά από αυτή τη συνάντηση μπήκαν άνθρωποι του Θεού στη ζωή μου. Τότε ξεκίνησε ένας από αυτούς τους ανθρώπους, ο Πάτερ Μιχάλης, μου είπε ότι Εύα, όλα αυτά που λες είναι πολύ καλά φιλοσοφικά λέγοντάς τα, αλλά στην ουσία τι, πώς συμμετάσχεις στην εξομολόγηση, στη Θεία Κοινωνία, στη Θεία Λειτουργία, πώς. Και τότε συνειδητοποίησα ότι υπάρχει τρόπος για να, για να βρω λύσεις σε όλο αυτό το κενό, να κλείσω αυτό το κενό που υπήρχε μέσα μου. Τότε λοιπόν εξομολογήθηκα για πρώτη φορά. Πέρασε βέβαια αρκετό χρονικό διάστημα μετά από την επαφή μου αυτή με τον Πάτερ Μιχάλη, όπου παρακάλεσα τον Θεό να μου φέρει στον δρόμο με έναν άνθρωπο, ο οποίος θα ήταν αυτός ο πνευματικός μου. Το ήθελα πάρα πολύ. Ναι. Όταν λοιπόν ήταν να εξομολογηθώ, έλεγα ή θα γκρεμίσω τον τόπο ή δεν ξέρω τι. Θέλω να εξομολογηθώ, δηλαδή η ψυχή μου, επειδή είχα ήδη αναζητήσει το Θεό, με έφερνε πιο κοντά στο Θεό, χωρίς τώρα να έχω αντιληφθεί τι ακριβώς συμβαίνει. Δηλαδή από τη θεωρία πήγαινα στην πράξη, από τις κουβέντες ενός ανθρώπου, ο οποίος βρήκατε μου είπε μια ανάπαυση, φαντάζομαι, ναι, πρώτα, στο πρόσωπο αυτό και οδηγηθήκατε από αυτό στην εξομολόγηση. Και μετά πήγα για εξομολόγηση, όπου εκεί πέρα ευχόμουν ο άνθρωπος που θα αντίκριζα μέσα στην εκκλησία που περίμενα για να εξομολογηθώ τη σειρά μου, ευχόμουν να είναι εκείνος ο οποίος θα με ανάπαυε. Ναι. Δόξα τω Θεώ, εκείνος ήταν. Και μπορώ να σας πω ότι η ζωή μου, αν χαρακτηρίσει τη ζωή μου πώς ήταν πριν και πώς μετά, θα σας πω η ζωή μου προ Χριστού και μετά Χριστού. Α. Πριν το σκοτάδι και μετά το φως. Δεν έχει καμία σχέση το πριν με το μετά. Είναι συγκλονιστικό και μάλιστα μετά τη Θεία Εξομολόγηση μπορώ να σας πω ότι εγώ βίωσα ένα θαύμα. Mm. Ένιωθα μία χαρά πηγαία να βγαίνει από βαθιά μέσα μου, χωρίς να μπορώ να το εξηγήσω. Είχα ένα χαμόγελο μέχρι τα αυτιά για 2 μέρες. Με έβλεπαν οι άνθρωποι που με ξέρουν και μου λέγανε «Τι σου συμβαίνει?». Ήταν σαν να μου είχε συμβεί το πιο χαρμόσυνο πράγμα στη ζωή μου, χωρίς όμως να είχε συμβεί κάτι, αλλά είχε συμβεί. Ήταν η Θεία Χαρά που αισθανόμουν μέσα μου. Και μάλιστα μπορώ να σας πω ότι αυτό το τεράστιο κενό που αισθανόμουν, μετά από καιρό, χωρίς να το καταλάβω, αυτή η τρύπα είχε κλείσει. Και μάλιστα ένιωθα ότι μέσα στην ψυχή μου είχα καταφέρει και είχα βάλει ένα ολόχρυσο μικρό θρόνο και είχα ενθρονίσει τον ίδιο το Θεό μέσα μου. Έτσι το βίωσα εγώ. Ναι, η εξομολόγηση πραγματικά μου άλλαξε όλη μου τη ζωή και συνεχίζει να μου την αλλάζει. Και ευχαριστώ τον Θεό που με οδήγησε σε αυτό το σημείο. Κυρίως είναι ότι κάποιος λέει κάποια πράγματα που τον βαραίνουν και αλαφρώνει αυτό το κενό που είπατε. Κοιτάξτε, είπα πράγματα, προσπάθησα να συγκεντρώσω πράγματα από πολύ μικρή ηλικία, να τα πω. Ναι, ναι. Και με τον καιρό, δηλαδή, θυμόμουν κι άλλα κι άλλα και τα έλεγα. Ναι, αυτό που με έκανε φοβερή εντύπωση, το οποίο δεν μπορούσα να ελέγξω, ήταν ότι κατά τη διάρκεια της εξομολόγησής μου η ατμόσφαιρα ήταν πολύ ιδιαίτερη μέσα στο ναό. Δηλαδή, μύριζα μια ατμόσφαιρα ποτισμένη με θυμίαμα, με κεριά που άναβαν εκεί πέρα δεκαετίες. Ήταν, λέει, τέτοια η ατμόσφαιρα που σε έβαζε να πεις και το παραμικρό στον άνθρωπο που ήταν απέναντί σου. Αυτό είναι το σημαντικό. Όπου εκεί πέρα μπορώ να σας πω ότι κάποια στιγμή έκλαιγα τόσο πολύ, είχα ένα χαρτάκι που τα είχα σημειώσει, που δεν μπορούσα να δω τι είχα σημειώσει. Και συνειδητοποίησα εκ των υστέρων ότι αυτό το κλάμα ήταν σαν θρήνος της ψυχής μου. Σαν να θρηνούσε η ψυχή μου για όλα αυτά που είχε κάνει και που επιτέλους ήρθε η στιγμή της λύτρωσης. Εγώ έτσι το βίωσα πάντως. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το λέτε πολύ συγκεκριμένα και βιωματικά, που μας ενδιαφέρει, πολύ σημαντικό. Να πω για τους τηλεθεατές, συζητούμε για το μυστήριο της Ιεράς Εξομολογήσεως. Αν θέλετε να κάνετε κάποια παρέμβαση, σχόλιο, αναφορά, με πολύ χαρά, στο 2810-398-160-161. Ελένα, αρθούμε σε σένα. Ακούσαμε κάποια και σημαντικά και συγκλονιστικά, θα έλεγα. Για ένα νέο άνθρωπο, η εξομολόγηση τι έχει να πει, εσύ πώς τη γνώρισες, από το σπίτι σου, μετά από. Κι εγώ στην οικογένειά μου, είχαμε μια τυπική σχέση με την Εκκλησία, θα πηγαίναμε στις γιορτές.
Κάποια στιγμή, λοιπόν, ξεκίνησε την εξομολογία. Κάθε Κυριακή, όχι. Στις γιορτές μόνο. Ναι. Ξεκίνησε να εξομολογείται η μητέρα μου και άρχισε να μας παραπέμπει σιγά-σιγά να επισκεφτούμε κι εμείς κάποιο πνευματικό. Αρχικά γιατί να πηγαίνουμε να κοινωνάμε ότι θα ήταν καλό να παίρνουμε μία ευχή πρώτα. Δηλαδή ξεκίνησε έτσι. Στην αρχή εγώ δεν ήξερα, όταν πρώτο πήγα στην εξομολόγηση, δεν ήξερα τι να πω. Δεν είχα ιδέα, δεν είχα ξανακούσει. Η μητέρα σου πώς ξεκίνησε, ξαφνικά... Όπως είπε και η κυρία Εύα, ναι, σε κάποια δύσκολη περίοδο. Α, είχε κάτι, με την προβλημάτισε είναι... και πήγε η μητέρα σου. Αναζήτησε, ήταν σε αναζήτηση πνευματικού και δόξα τω Θεώ βρήκαμε το πνευματικό που και έτσι και εσείς, ναι. Και αυτό συνεχίζεται μέχρι και τώρα. Ναι, ναι, αν σε ρωτούσα, όπως είπε και στην κυρία Εύα, το πριν και το μετά, τι θα έλεγε, αυτό τι είναι αυτή που είπε, το προ Χριστού και μετά. Κάτι ναι, είναι ένας, μπορώ να πω ότι άνοιξαν τα μάτια μου, έτσι μπορώ να το περιγράψω, ένας άλλος κόσμος που δεν μπορούσα να το φανταστώ, δεν μπορώ να το περιγράψω, είναι κάτι που βιώνεται η εξομολόγηση και όλα τα μυστήρια. Mm. Πάντως, εγώ σαν πιο νέα, ας πούμε, είχα μία καθημερινή ζωή φοιτήτρια, ναι, δηλαδή, κοσμικά πράγματα, ίσως θα έλεγα, τέτοιες ανησυχίες. Με την εξομολόγηση ξεκίνησαν να μου γεννιούνται νέες ανησυχίες. Στην αρχή δεν ήξερα ότι πρέπει να εξομολογούμαστε, ας πούμε, τις αμαρτίες μας, να καθαρίζουμε την ψυχή μας. Είπες νέες ανησυχίες, δηλαδή δεν ήξερα στην αρχή και τι είναι αμαρτία. Δεν ήξερα, όχι, όχι, ναι. Δεν ήξερα. Αυτό το λέει πολλοί κόσμο. Δεν ήξερα καθόλου. Και όταν ξεκίνησα να πηγαίνω στην εξομολόγηση, πιο πολύ ήταν για προβληματισμούς, πράγματα που προέκυπταν, ναι. Κάποιες συγκρούσεις, ίσως τέτοια πράγματα. Αν επιτρέπετε, δεν... πριν πόσο καιρό έγινε αυτό, δηλαδή, δύο χρόνια είναι. Δύο χρόνια. Δεν είναι πολύς καιρός, αλλά... Μα είσαι μικρή όμως, πολύ μικρή στην ηλικία. Ναι, η αλλαγή που έχω βιώσει είναι πολύ μεγάλη. Και κυρίως μέσα μου. Δηλαδή, ένας νέος άνθρωπος μπορεί να εξομολογηθεί, μπορεί να καταλάβει πράγματα βαθιά μέσα του, πιστεύει. Δεν χρειάζεται, νομίζω ότι η ίδια η εξομολόγηση σιγά σιγά αποκαλύπτει όσο μετέχει κάποιος στο μυστήριο. Ναι. Σιγά σιγά νιώθει και βιώνει πράγματα που δεν μπορεί να τα εξηγήσει. Δεν είναι κάτι που μαθαίνετε ή διαβάζετε ή μελετάτε. Είναι βίωμα. Οπότε σιγά σιγά μέσα από το μυστήριο έρχονται και νέες ανησυχίες και προβληματισμοί. Πάντα, ας πούμε, είχα την απορία, ένα φοιτητή, τι μπορεί πρώτα να τον προβληματίζει, αφού ακόμα δεν έχει... Ναι, στην αρχή δεν είναι σημαντικά, ίσως για κάποιους δεν είναι δεν και σημαντικά προβλήματα. Δεν έχει ακόμα ένα επάγγελμα, δεν έχει το βιοποριστικό. Ναι, στην αρχή δεν είναι πολύ σημαντικά προβλήματα, αλλά και όμως πολλοί φοιτητές έχουν τεράστιο θέμα άγχους. Γιατί δεν είναι μόνο το πτυχίο, είναι έτσι η ρυθμή της ζωής, τόσο γρήγορη, τόσο έντονη και βιαστική, που δεν ξέρει ένας νέος άνθρωπος πού να πρωτοκοιτάξει, πού να πάει, τι να πρωτοκάνει, θα βρει δουλειά, τόσα πράγματα που μπορεί να μη φαίνονται σημαντικά, αλλά ένα νέο άνθρωπο που δεν ξέρει πού πατάει, αυτά τον αποπροσανατολίζουν. Η εξομολόγηση, λοιπόν, έρχεται να στερεώσει έναν άνθρωπο, να ξέρει πού κοιτάζει, πού πρέπει να βλέπει και όλα τα άλλα να τα εμπιστεύεται και σιγά-σιγά θα έρχονται. Ναι. Και επειδή σπουδάζει και νηπιαγωγός, νομίζω θα χρειαστεί πολύ και στον εκπαιδευτικό χώρο αυτό. Ναι. Δηλαδή το να ξέρει στέρεα, αλλά και η εξομολόγηση πόσο βοηθάει. Ναι. Ευχαριστούμε πολύ για αυτή την πρώτη τοποθέτηση. Πατέρα Εμμανουήλ, ακούμε πολλές φορές ότι δεν μπορούμε να τα λέμε σε μια εικόνα αυτά που μας προβληματίζουν. Να πάμε σε έναν ιερέα, λένε πολλοί. Είπαν και οι φίλες μας εδώ που συζητούμε. Ο ιερέας είναι αυτός που παίζει το ρόλο. Τον ιερέα, με ποια κριτήρια τον διαλέγουμε και σε ποιον πηγαίνουμε, στον ιερέα της ενορίας ή σε ποιον? Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι μια εικόνα είναι ιερή, ιερότατη. Βεβαίως προσκυνούμε την εικόνα, βεβαίως κάνουμε προσευχή σε μια εικόνα. Όμως η εικόνα δεν μπορεί να κάνει μυστήρια. Μπορεί να κάνει μυστήρια, μπορεί να παντρέψει, μπορεί να λειτουργήσει. Και να μας απαντήσει, δεν μπορεί να μιλήσει μας. Δεν μπορεί να κάνει ένα μυστήριο. Ποιος θέλει το μυστήριο? Το μυστήριο του τελείου ιερέας. Όλα τα μυστήρια και εν προκειμένου αυτό που συζητάμε τώρα, το μυστήριο της ιεράς εξομολογήσεως. Επομένως, εάν θέλουμε να τελέσουμε το μυστήριο της εξομολογήσεως και αν πιστέψουμε ότι πράγματι μέσα εκεί έρχεται η άφεση των αμαρτιών μας, πρέπει οπωσδήποτε να οδηγηθούμε στον ιερέα. Το θέμα του να πάμε να εξομολογηθούμε, σε ποιον θα πάμε, είναι ζήτημα
επιλογής μας, διότι διανοίγεται μία διαπροσωπική σχέση με τον πνευματικό μας Πατέρα. Ναι. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Μπαίνει στην προσωπική μας ζωή. Και καλό είναι να το δούμε έτσι μετά από προσευχή και να δούμε πού αναπαυόμαστε. Ποιος είναι εκείνος ο οποίος... Το πρόσωπο δηλαδή, το πνευματικό, το πρόσωπο, ναι. Ναι. Σε όλα θα μπορούσε να πει κανείς να πει, ναι, στην ενορία ναι, και στα όρια της ενορίας σου να κινηθείς για όλες σου τις θρησκευτικές ανάγκες. Αλλά το ζήτημα της εξομολογήσεως είναι εντελώς προσωπικό. Και επειδή ακριβώς διανοίγεται αυτή η διαπροσωπική σχέση, που σημαίνει συγγενική σχέση, πνευματική σχέση, δηλαδή ανάμεσα στον εξομολόγο και στον εξομολογούμενο, υπάρχει χάρη του Αγίου Πνεύματος. Οπότε μέσα σε αυτήν τη συγγενική σχέση, την εκ του Αγίου Πνεύματος, πρέπει κανείς να αναπαύεται. Να είναι ένας άνθρωπος στον οποίο άνετα να μπορεί να μιλήσει, να ανοίξει την καρδιά του, να ομολογήσει εκείνα τα οποία υπάρχουν μέσα του. Και θέλω να πω ότι το Ιερό Μυστήριο της Εξομολογήσεως έχει δύο πλευρές. Ναι. Η μία είναι ανθρώπινη και η άλλη είναι ουσιαστική. Η μία είναι αυτή που θα λέγαμε ψυχολογική. Δηλαδή ο άνθρωπος ό,τι έχει μπαίνει μέσα στο υποσυνείδητο, γεμίζει εκεί το υποσυνείδητο. Και κάποια στιγμή έχει αυτή τη διαταραχή που λέμε, ας πούμε, την ψυχολογική. Εάν πηγαίνει στην εξομολόγηση, αδειάζει το υποσυνείδητό του. Τα λέει. Ρε παιδί μου, όταν τα λες, φεύγουν από μέσα σου. Οπότε έχουμε αυτήν την ανθρώπινη πλευρά και τον πνευματικό ο οποίος ακούει και μπορεί να δώσει μια καθοδήγηση και μόνο που σε ακούει, αυτό και μόνο σε αναπαύει. Αυτό είναι το ένα μέρος, η μία πλευρά. Υπάρχει όμως και η ουσιαστική, που την είπαμε και στο ξεκίνημα, ότι ο ιερέας έχει την εξουσία του δεσμήν και ελύειν τας αμαρτίας. Σβήνει ό,τι ομολογήσουμε και είναι αμαρτία. Και το ξέρουμε αυτό. Το ξέρουμε αυτό διότι, θα σας πω παράδειγμα, ένας δαιμονισμένος, όταν βρεθεί σε κάποιον και θέλει λίγο να περιπέξει μαζί του, του λέει τις αμαρτίες του. Όταν όμως τις αμαρτίες έχουμε εξομολογηθεί, ο δαιμονισμένος, ο διάβολος, δεν μπορεί να πει τις αμαρτίες. Διότι έχουν σβήσει και έχουν τελειώσει. Και έχουμε πολλές ιστορίες μέσα στο γεροντικό που φαίνεται καθαρά ότι ο εξομολογημένος άνθρωπος από το διάβολο δεν μπορεί να περιπεχθεί. Είναι καθαρός μπροστά στο Θεό. Δεν μπορεί να κάνει τίποτα ο διάβολος, ας πούμε, και να πει τις αμαρτίες τις οποίες υπήρξαν. Μάλιστα, δηλαδή η χάρη του Θεού είναι αυτό που. Η χάρη του Αλλά Θεού. Και ο χαρακτήρας του πνευματικού. Ο χαρακτήρας του πνευματικού είναι πατέρας. Αν πάμε στην Καθολική Εκκλησία, θα δείτε ότι το μυστήριο της εξομολογήσεως τελείται με ένα διαφορετικό τρόπο. Μπαίνει σε ένα κουβούκλιο μέσα ο ιερέας και ο εξομολογούμενος είναι απ' έξω και βλέπουμε εκεί ένα νομικιστικό τρόπο και απρόσωπο. Όχι. Μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία μας ανοίγεται διαπροσωπική σχέση. Είναι πατέρας και παιδί και πνευματική συγγένεια και η άνεση αυτή να μιλήσει κανένας και να πει και να ομολογήσει όλα όσα συμβαίνουν μέσα στην καρδιά του, μέσα στην ψυχή του. Και όσο περισσότερο ανοίξει την καρδιά και όσο περισσότερο απλώσει την ψυχή του μπροστά στο Θεό, τόσο περισσότερο καθαρίζεται. Θέλω να σας θυμίσω επίσης ότι όταν βαπτίζεται ο άνθρωπος, αναδύεται από τις κολυμβήθρας λευκός ολόλευκος. Στη συνέχεια όμως το βάπτισμα, επειδή είμαστε αμαρτωλοί, δεν μπορούμε να το κρατήσουμε καθαρό. Ναι. Και έτσι καθώς προχωρούμε στη ζωή μας, λερώνουμε το βάπτισμα. Η ιερά εξομολόγησης είναι αναβάπτισμα. Σαν να πηγαίνουμε δηλαδή να εξομολογηθούμε ξανά. Ναι. Και κάθε φορά που εξομολογούμαστε, αναβαπτιζόμαστε, λουόμαστε στη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Και βγαίνουμε όπως από την κολυμβήθρα μέσα, ολόλευκοι. Επομένως, ανήκουμε στο Θεό, είμαστε ενωμένοι με το Θεό και γι' αυτό αισθανόμαστε και όλα αυτά τα ωραία συναισθήματα που μας είπε η Εύα, για τα οποία είναι η ένωσή μας με το Θεό ουσιαστικά. Επειδή είμαστε ενωμένοι με το Θεό, καθαροί και μας έχει δεχτεί ο Θεός στην αγκαλιά του, στην παρέα. Θα επανέλθουμε σε αυτό, να μην σας διακόψω. Απλά να πω ότι έχουμε μία τηλεφωνική γραμμή. Είναι μαζί μας ο κύριος Αθανάσιος Ρακοβαλής, είναι φυσικός συγγραφέας. Κύριε Ρακοβαλή, καλησπέρα από την Κρήτη, είστε στη Θεσσαλονίκη. Ναι, καλησπέρα, καλησπέρα στην Λεβεντογένα Κρήτη. Χαιρόμαστε πολύ, έχουμε ξαναμιλήσει και μάλιστα μας είχατε πει και τις εμπειρίες σας από τη γνωριμία σας με τον Άγιο Παΐσιο πλέον, αλλά και τα ωραία βιβλία που έχετε γράψει. Και νομίζω είχατε πει τότε ότι έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο στη ζωή σας ο Άγιος. Η μεταστροφή και η εξομολόγηση που κάνατε πρώτη φορά, αν θυμάμαι καλά. Ναι, ναι.
Πώς το βλέπατε πριν και πώς μετά, πριν την εξομολόγηση και μετά, που έχει βέβαια και άμεση σχέση με τη γνωριμία με τον Άγιο. Ναι, τον Άγιο τον είχα γνωρίσει πριν 40 χρόνια, τότε ήταν στο πτυχίο. Όταν τον γνώρισα δεν πίστευα, συζητούσαμε έτσι διάφορα θέματα και με προέτρεπε ο Άγιος να πάω να εξομολογηθώ. Εγώ δεν ήθελα να πάω να εξομολογηθώ, δεν το ήξερα. Ήσασταν αρνητικός με την εξομολόγηση, με την εκκλησία, πώς, μέχρι ναι, τότε. Ναι, ήμουν αρνητικός, δηλαδή με την έννοια ότι ήταν τελείως άγνωστο για μένα και κάτι έτσι απορριπταίο θα έλεγα μάλλον. Ναι, απορριπταίο. Αλλά με την επαφή με τον Άγιο με έκανε να αλλάξω στάση. Γιατί είχα μία προκατάληψη. Απέρριπτα πράγματα που δεν γνώριζα, που δεν είχα άμεση εμπειρία, ας πούμε. Και μου έλεγε ο Άγιος, πάρε να εξομολογηθείς. Και εγώ του απαντούσα, λέω, καλά, αφού τα συζητάμε εδώ πέρα, γιατί να πάω να εξομολογηθώ. Δεν είχα καμία γνώση έτσι περί του μυστηρίου. Βρε, μου έλεγε, πάνε άλλο πράγμα εξομολόγηση, άλλο η συζήτηση μεταξύ μας. Εξομολόγηση είναι μυστήριο. Δεν πολύ καταλάβαινα. Τέλος πάντων, επειδή τον είχα εκτιμήσει, είπα να πάω να εξομολογηθώ και ήταν κάτι πολύ εντυπωσιακό για μένα, έτσι οι πρώτες εξομολογήσεις. Να φέρω ένα παράδειγμα για να καταλάβετε. Ναι, για να δούμε το εντυπωσιακό, τι είναι αυτό που είδατε ειδικά τις πρώτες φορές. Ναι. Ήταν σαν να κουβαλούσα σε όλη μου τη ζωή ένα βαρύ τσουβάλι στους ώμους μου. Και επειδή το κουβαλούσα συνέχεια, το είχα συνηθίσει. Νόμιζα αυτό είναι το φυσικό. Ναι. Μετά την εξομολόγηση ένιωσα ένα τέτοιο ξελάφρωμα που δεν το πίστευα. Λέω, καλά είναι δυνατόν ο άνθρωπος να νιώθει έτσι και αυτό όλο να έχει βγει από την εξομολόγηση. Ήταν πολύ εντυπωσιακό, ας πούμε. Αυτό έτσι μου έδωσε, ήταν ένα βίωμα πιο πολύ παρά μια διανοητική στάση. Αλλά μου έδωσε να καταλάβω ότι εδώ όντως είναι μυστήριο και άλλο πράγμα η συζήτηση με κάποιον πνευματικό άνθρωπο και άλλο πράγμα η συμμετοχή στο μυστήριο. Ναι. Δηλαδή στο μυστήριο δεν είναι ο παπάς, είναι ο Χριστός. Ναι. Εξομολογούμαστε τον Χριστό, δεν εξομολογούμαστε τον παπά. Βέβαια παίζει και ο ιερέας το ρόλο του. Τα πράγματα στην Εκκλησία είναι θεανθρώπινα, είναι και το θεϊκό στοιχείο είναι το ανθρώπινο. Και με συμβούλευε σας το Άγιο Παΐσιος και μου έλεγε, κοίταξε, λέει, όλοι οι άνθρωποι δεν ταιριάζουν μεταξύ τους. Ναι. Όμως όλα τα μέταλλα δεν κολλάνε μεταξύ τους, έτσι όλοι οι άνθρωποι δεν ταιριάζουν μεταξύ τους. Εσύ πρέπει να βρεις έναν πνευματικό που να τον συμπαθεί, να τον εκτιμάς, να υπάρχει μια επικοινωνία, μια έλξη, ας πούμε. Κάπως έτσι ήταν. Ναι. Ναι, ναι, ναι. Και πολύ ανθρώπινο ακούγεται, γιατί πρέπει να συμφωνήσουν δύο άνθρωποι μεταξύ τους. Δηλαδή, ακόμα και στην εξομολόγηση, που είναι τόσο ιερό μυστήριο, το πιο ιερό, μετράει πολύ ο χαρακτήρας και πώς θα δέσουν οι δύο άνθρωποι. Γι' αυτό και ελεύθερα το διαλέγουμε. Αν σας ρωτούσα, κύριε Ρακοβαλή, τι σας δυσκόλεψε περισσότερο τις πρώτες φορές, τι θα λέγατε στην εξομολόγηση? Αυτό που με δυσκόλευε ήταν τι είναι αυτό που κάνω τώρα, δηλαδή τι νόημα έχει αυτό, να πας σε κάποιον έτσι άγνωστο άνθρωπο, να του ανοίξεις την καρδιά σου και να του πεις αυτά τα πράγματα. Αυτή η άγνοια ήταν το δύσκολο. Μετά έτσι διάβασα λίγο, έμαθα ότι είναι μυστήριο, ότι δεν είναι ο άνθρωπος, ότι είναι η χάρη του Θεού που δρά, μου τα έλεγε και ο γέροντας. Μετά υπήρχε, ας πούμε, η έννοια του τι είναι αμαρτία, ας πούμε. Ναι. Πρέπει κάποιος να συνειδητοποιήσει τι είναι αμαρτία, να γνωρίσει τι είναι αμαρτία, ας πούμε. Να καθρεφτιστεί, δηλαδή, μέσα στο καθρέφτη του Ευαγγελίου, μέσα στις εντολές του Χριστού και να αρχίσει να κρίνει τον εαυτό του, να βλέπει, ας πούμε, τα ελαττώματά του. Γιατί ο εγωισμός πολλές φορές μας εμποδίζει να παραδεχτούμε τα ελαττώματά μας. Ναι. Μείνετε μαζί μας, να ρωτήσω και τον πατέρα Μανώλη, ήθελα κάτι, αλλά να είναι και ο κύριος Ρακοβαλής. Όταν λέμε γνωρίζουμε τον εαυτό μας σε βάθος και η εξομολόγηση βοηθάει σε αυτό, ο άνθρωπος σε βάθος μπορεί να αλλάξει τελικά? Δεν μένει πάντα ίδιος?
Έχω να πω το εξής. Το γνώθις αυτόν, το λέγανε και οι αρχαίοι Έλληνες, που σημαίνει πάρα πολύ δύσκολο να αντικρίσει κανένας και να δει τον εαυτό του. Μέσα στην Εκκλησία χρησιμοποιούμε τη λέξη μετάνοια. Ναι. Δηλαδή, αλλάζω σκέψη. Αρχίζω και κάνω μια ενδοσκόπηση και ερευνώ τον εαυτό μου. Και ψάχνω να δω ποιος είμαι και τι είμαι και πού πορεύομαι. Και τότε αντιλαμβάνομαι ποιο είναι το καλό και ποιο είναι το κακό. Και τότε αντιλαμβάνομαι επίσης και ο Θεός πώς με θέλει. Mm-hmm. Είναι με αυτόν τον έφητο νόμο της συνειδήσεως, αλλά και βεβαίως διαβάζοντας το Ιερό Ευαγγέλιο. Αλλά και πριν ακόμη να το διαβάσω, η συνείδησή μου με πληροφορεί, το ξέρω. Και αυτό πλέον πρέπει να αρχίσω, λέγει ο Άγιος Νεκτάριος, να κάνουμε προετοιμασία πριν από την εξομολόγηση. Δηλαδή, να έρθουμε σε περισυλλογή, να κάνουμε προσευχή, να συναισθανθούμε τι είναι αυτό που είναι παράβαση του νόμου του Θεού και να το καταγράψουμε, λέει κιόλας. Ναι. Οπότε όταν πάμε στο μυστήριο για να εξομολογηθούμε, να είμαστε έτοιμοι και να ξέρουμε τι θα πούμε. Οπότε βλέπεις τους ανθρώπους καμιά φορά έρχονται, μπερδεύονται, δεν ξέρουν πώς να πούν, τι να πούν. Προσπαθεί και ο ιερέας λίγο έτσι διακριτικά να δει πώς θα βγάλει αυτό το πράγμα που συμβαίνει. Αλλά πάντως ο οποιοσδήποτε είναι να εξομολογηθεί, σύμφωνα με τη συμβουλή του Αγίου Νεκταρίου, καλό είναι να προετοιμάζεται. Να προετοιμάζεται για να ξέρει και τον εαυτό του. Την προσευχή του, με την περισυλλογή του. Αμέσως έρχεται η ευσυνειδησία. Ναι. Ξέρετε, ο άνθρωπος είναι ασυνείδητος και ευσυνείδητος. Πρέπει, βέβαια. Από ασυνείδητος να γίνω ευσυνείδητος. Η συνείδηση είναι σαν τη γωνία που είναι ευθεία ή οξεία. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν ευθεία συνείδηση και είναι ασυνείδητοι. Υπάρχουν εκείνοι οι οποίοι ελέγχουν τη συνείδησή τους και είναι οξία γωνία και είναι ευσυνείδητοι. Αυτοί λοιπόν οι ευσυνείδητοι αντιλαμβάνονται και τα πιο λεπτά σημεία ακόμη της παράβασης της εντολής του Θεού και αμέσως τρέχουν για να το ομολογήσουν. Και θέλει λίγο παλικαριά, πράγματι. Δυσκολεύεται κανείς να τα πει εκείνα τα οποία έχει, γιατί σε ταπεινώνει. Προϋποθέτει ταπείνωση. Πράγματι, μέσα στην εξομολόγηση ο άνθρωπος κάνει ταπείνωση. Και λίγο κρίνεται ο εαυτός του, ο πνευματικός δεν κρίνει, ακούει και μόνον ακούει. Mm. Δεν ήρθε για να κρίνει, ο Χριστός ήρθε μόνον για να σώσει. Όμως αυτό το πράγμα, τη δυσκολία που περνάμε για να ομολογήσουμε κάποιες αμαρτίες και δυσκολευόμαστε, αυτό είναι η κρίση πρώτης κρίσεως. Mm. Δηλαδή γλιτώνουμε αργότερα την κρίση που θα κάνει ο Χριστός. Και έτσι, μπροστά στον Χριστό θα φανούμε καθαροί και δεν θα κριθούμε στην δικαία κρίση που θα έρθει κατά τη Δευτέρα Παρουσία. Καλό είναι λοιπόν να τις ομολογήσουμε τις αμαρτίες όσο δύσκολα και αν αισθανόμαστε. Γι' αυτό μας χρειάζεται ένας πνευματικός πατέρας που να είναι δικός μας άνθρωπος, ο φίλος μας. Ο άνθρωπος στον οποίο μπορούμε να ανοιχτούμε με όλη μας την καρδιά και τη διάθεση. Για να του πούμε ό,τι συμβαίνει στο βάθος της ψυχής μας. Τότε έρχεται η χάρη του Θεού. Κύριε Ρακοβαλή, να σας ρωτήσω, ο Άγιος Παΐσιος συνιστούσε την εξομολόγηση και πώς? Να πω. Βέβαια. Πήγαιναν πολλοί άνθρωποι εκεί πέρα να ζητήσουν τη βοήθειά του, την προσευχή του κτλ. Και ο Άγιος τους προέτρεπε να πάνε να εξομολογηθούν. Mm. Και όταν είχαν αντιρρήσεις, γιατί ρε παιδί μου, έλεγε χαρακτηριστικά πρέπει να γνωρίσουμε το κουμπί στην ίδια συχνότητα. Ναι. Καλά, εγώ θα κάνω προσευχή, αλλά και εσύ πρέπει να πάει να εξομολογηθείς, να κάνεις κάτι, ας πούμε. Και μάλιστα, μιλώντας ο ιερέας, μου έφερε στο νου τα λόγια του Αγίου. Λέει, στην αρχή ο άνθρωπος, λέει, δεν καταλαβαίνει. Mm. Πρέπει να περάσει, είναι σαν τυφλός, λέει, πρέπει να περάσει κανένα φορτηγό για να πει, α, κάτι πέρασε. Μετά, λέει, αρχίζει, βλέπει και τα αυτοκίνητα και τα ποδήλατα. Και αν προχωρήσει πνευματικά στην ερεύνηση του εαυτού του, φτάνεις, λέει, σε εκείνο το σημείο που μπορείς να βλέψεις και τα μικρόβια, λέει, στην ψυχή σου. Δηλαδή αυτή η πνευματική καλλιέργεια. Ναι. Στην αρχή δεν αντιλαμβάνεσαι τι είναι αμαρτία, γιατί είναι κακό, τι έκανα. Μπορεί ο άλλος να έχει κάνει μεγάλα πράγματα, φορτηγά, ας πούμε, και να μην τα αντιλαμβάνεται, να μην τα νιώθει. Αλλά καθώς καλλιεργείται μέσα από τη διαδικασία αυτοκριτικής και μέσα τη συμμετοχή στην εξομολόγηση, φτάνει μέχρι εκείνο το σημείο που να βλέπει και τα πνευματικά μικρόβια. Η εξομολόγηση είναι κάτι άλλο από τη συζήτηση. Mm-hmm. Και το λέτε mm-hmm. πολύ ωραία, γιατί ο Άγιος δεν ήταν πνευματικός, συζητούσε με πολύ κόσμο, αλλά πάντα παρότρινε
για να εξομολογηθούν. Να πείτε κάτι, πατέρα. Δεν θέλω να πω και εγώ έτσι για τον Άγιο Γέροντα Παΐσιο, ναι, ότι πάντα συνιστούσε σε όλους μας να εξομολογηθούμε. Και μας ρωτούσε. Σας το έλεγε, έχετε μιλήσει μαζί. Ναι. Έχεις εξομολογηθεί. Ναι, ναι, ναι. Να πας να εξομολογηθείς. Και θυμάμαι ένα περιστατικό, το οποίο ήταν με ένα νέο, ο οποίος πήγε να τον επισκεφθεί και να μιλήσει μαζί του. Και ο Γέροντας του λέει, όχι, δεν θέλω να μιλήσουμε, να μην μιλήσουμε. Μα Γέροντα, έκανα τόσο κόπο, ναι, ναι, εδώ πέρα, και ήθελα να μιλήσω, με διώξετε. Και του λέει, άντε βρε παιδί μου, πήγαινε να πάει να εξομολογηθείς. Διότι όταν εξομολογηθείς, θα καθαριστεί ο νους. Οπότε θα μπορείς να συζητήσεις και να μιλήσουμε κάποια πνευματικά πράγματα. Τώρα, ό,τι και να πούμε, δεν θα καταλάβεις τίποτα. Ναι, ναι. Γι' αυτό διέκρινε τη συζήτηση από την εξομολόγηση. Και, γι' αυτό ρώτησα και τον κύριο Ρακουβαλή. Ανοίγουν τα μάτια της ψυχής, ο άνθρωπος πλέον αντιλαμβάνεται τα πνευματικά πράγματα, διότι έρχεται η χάρη του Θεού, η οποία τον επισκιάζει. Ναι. Και βλέπει. Όπως είπε, κύριε Ρακουβαλή, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας. Ήταν πολύ σημαντικό, γιατί είχατε και λόγια ακριβή από έναν άγιο άνθρωπο για το θέμα που συζητούμε. Ευχαριστούμε θερμά από την Κρήτη. Ευχαριστώ και χαίρομαι για την ωραία εκπομπή που κάνετε. Ευχαριστούμε πολύ τους χαιρετισμούς μας στη Θεσσαλονίκη. Ευχαριστούμε θερμά. Να ρωτήσω, όταν είπατε για την εξομολόγηση, πήγατε πρώτη φορά, μετά φαντάζομαι ξαναπήγατε. Η δεύτερη, τρίτη, τέταρτη φορά, τι διαφορά είχαν από την πρώτη? Κοιτάξτε, την πρώτη φορά βίωσα ένα θαύμα. Ναι, όπως το είπατε και το κενό, που είπατε ήταν χαρακτηριστικά, πάρα πολύ γέμισε έντονο, ένα κενό. Ναι, με τον καιρό γέμισε αυτό το κενό, ναι, 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 χωρίς να το έχω συνειδητοποιήσει. Είναι σαν να θεραπεύτηκα. Γι' αυτό είναι και αληθινό, γιατί είναι με τον καιρό μόνιμο. Ναι, δεν είναι κάτι. Κάποια στιγμή το συνειδητοποίησα. Το στιγμίο πολλές φορές. Ναι. Με τον καιρό πίστεψα ότι μετά την πρώτη εξομολόγηση, ότι δεν θα είχα τι άλλο να ξαναπώ. Ότι τα είχα πει όλα, ναι, τα είχα κάνει όλα. Είχε κλείσει αυτό το κομμάτι. Πηγαίνω κάθε μήνα και κάθε μήνα. Κάθε μήνα, ναι. Ναι, κάθε και μήνα, η δεύτερη, τρίτη φορά, τι διαφορά κάτι είχαν από την πρώτη, που πλέον υπήρχε μια άλλη εμπειρία, μια. Στην πρώτη ένιωσα. Πώς να σας πω, ένιωσα την παρουσία του Θεού να γεμίζει το εκκλησάκι και να με αγκαλιάζει. Ναι. Να με κρατάει, σαν να μου και έλεγε. Όλος ο χώρος που υποβάλλει. Ο χώρος, ναι, ο χώρος είναι πολύ έτσι κατανοητικός. Να φανταστείτε ότι εξομολογούμε και δεν έχει φως, είμαστε με ένα κεράκι για να εξομολογηθώ. Μάλιστα. Οι επόμενες φορές ήταν. Υπήρξε η έκπληξη ότι είχα να πω πράγματα. Ναι, και ναι, τις ναι, επόμενες φορές και τον επόμενο μήνα και το μεθεπόμενο. Κάποιες φορές δεν έχω να πω ιδιαίτερα πράγματα, αλλά για μένα. Θέλω να σας πω κάτι χαρακτηριστικό. Μιλούσα με τον πρώην Αρχιεπίσκοπο, τον Ειρηναίο, ναι, και του λέω, Αρχιεπίσκοπέ μου, θέλω να ταξιδέψω και να πάω στην άκρη του κόσμου. Και μου λέει, Εύα, μην πας τόσο μακριά. Εδώ στα χωριά να πας. Και αναρωτήθηκα και λέω, τι μου λέει τώρα. Εγώ θέλω να γνωρίσω όλο τον κόσμο. Και εκείνος μου λέει να πάω στην Κρήτη εδώ κοντά. Και τελικά με τα χρόνια συνειδητοποίησα και τον ρώτησα βέβαια πρόσφατα. Και του είχα πει τότε, Αρχιεπίσκοπε, λέω, τι εννοούσες. Να πάω στο τάδε μέρος, χωριό που εξομολογούμε, να πάω εκεί. Μου λέει, ναι, αυτό εννοούσα. Θέλω να σας πω ότι δεν με βίασε σε ναι, κάτι. Ναι. Δηλαδή δεν μου είπε θα πας να εξομολογηθείς, θα πας εκεί, θα κάνεις το άλλο. Όλο αυτό ήρθε, δηλαδή ο Θεός με καθοδήγησε όλο αυτό πάρα πολύ ομαλά και με τη δική μου θέληση. Mm. Δεν έκανα κάτι που μου επέβαλε αυτό είναι η το πάνω, νομίζω, η ελευθερία, ότι εμείς χωρίς να μας πιέσει κανένας. Η ναι, πήγε όλο πολύ ομαλά και όταν εγώ ήμουν έτοιμη, γιατί το βασικό είναι να είσαι και εσύ έτοιμος. Δηλαδή μπορεί εγώ τώρα να λέω την εμπειρία μου. Ναι. Και κάποιος όντως να βρίσκεται σε μια θέση πολύ δύσκολη, αλλά εάν δεν τον σπρώξει ο ίδιος το εαυτός να το κάνει, δεν θα το κάνει ό,τι και αν πούμε εμείς εδώ πέρα. Αυτό είναι πολύ αληθινό. Καταλάβατε, γιατί έχω μιλήσει με ανθρώπους. Γιατί ήθελα να σας ρωτήσω, να, αν σας έλεγε κάποιος θέλω να πάω να εξομολογηθώ, θα το συνιστούσατε και τι θα του λέγατε? Εγώ το λέω συνέχεια. Τι να προσέξει κυρίως, πώς να πάει? Εγώ αλλά αυτό λέω, με την ελευθερία που λέτε το καλύπτει πολύ ωραία. Υπάρχουν άνθρωποι που τους το λέω ακόμα, ας πούμε, και προσπαθώ να τους πείσω, αλλά προσπαθώ να είμαι και διακριτική, που δεν το έχουν κάνει ακόμα. Και μπορώ να καταλάβω ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν νιώσει αυτή την εσωτερική ανάγκη που ένιωσα εγώ. Ναι. Εγώ, όταν το έκανα, σας λέω, θα γκρέμιζα τον τόπο ή θα εξομολογούμουν. Ναι. Λοιπόν, όταν πήγα λοιπόν όταν είπα λοιπόν στον Αρχιεπίσκοπο και του λέω, Άγιε μου Αρχιεπίσκοπε, λέω, αυτό εννοούσες, να πάω στο χωριό, να βρω αυτόν τον άνθρωπο, μου λέει ναι. Όπου πραγματικά, στην άλλη άκρη του κόσμου να πας, δεν χρειάζεται μάλλον να πας εκεί για να βρεις Θεό. Ο Θεός μπορεί να είναι κοντά στο σπίτι σου, στην ενορία σου, μπορεί να είναι λίγο πιο μακριά. Το να γνωρίσεις όλο τον κόσμο, τι, στην ουσία είναι να βρεις το Θεό να γνωρίσεις. Αν γνωρίσεις το Θεό, έχεις γνωρίσει
τα πάντα σε αυτόν τον κόσμο. Είναι τόσο χαρακτηριστικό. Και μάλιστα όταν πηγαίνω και όταν εξομολογούμε, υπάρχουν μέρες που λέω, έχω το χαρτάκι μου πάντα, τα σημειώνω. Σημειώνεται κάτι εκεί. Ναι, τα σημειώνω και λέω, γεροντά μου, δεν έχω να σου πω κάτι άλλο, αλλά δεν θέλω να φύγω. Κράτησέ με εδώ, δεν θέλω να φύγω, γιατί... Και επίσης η προετοιμασία του να πάω είναι πολύ σημαντική. Είναι το διοργανώνουμε μία μέρα πριν και είναι την επόμενη μέρα, η οποία συνήθως είναι εργάσιμη. Ετοιμαζόμαστε και λέμε την τάδε ώρα θα είμαστε έτοιμοι, θα έχουμε τα πράγματα μας έτοιμα, θα φύγουμε, θα πάμε. Είναι σαν να ετοιμάζομαι να πάω με τη βαλίτσα μου στο αεροδρόμιο, να πάω στην άλλη άκρη της γης. Αισθάνομαι τόσο μεγάλη χαρά, ευτυχία, αναμονή ότι θα ταξιδέψω. Και πού θα πάω? Ναι. Θα πάω 40 λεπτά πιο μακριά από τον τόπο κατοικίας μου, ψυχικό, να τον βρω και αυτή η διαδρομή εμένα είναι σαν να πηγαίνω το πιο μακρινό ταξίδι στον κόσμο, για να πάω να βρω το Θεό, να μπω εκεί, όπου εγώ συνήθως επικαλούμε Αγίους, για να με συτεύσω. Ναι. Αλλά όταν πάω εκεί, αισθάνομαι ότι είναι η συνάντηση εκείνη όπου ο Θεός είναι παρόν, είναι τόσο γλυκός, τόσο χαμογελαστός να ακούσει ό,τι και αν του πω, ό,τι πιο ακραίο μπορεί να του πω και εκείνος, δεν θα με ιδιάσει καν. Θα χαμογελάσει και θα μου πει, ναι, δίνω άφεση αμαρτιών σε σένα, είναι τόσο σημαντικό. Σας λέω, εγώ κάνω ένα restart όποτε πάω εκεί. Πάω και λέω τώρα, ξεκινάμε πάλι από την αρχή. Ναι, είναι φοβερή εμπειρία. Όχι, το λέτε ωραία, και το restart και το ελεύθερο που είπατε, νομίζω πολύ σημαντικό. Να ρωτήσω τι είναι, λέει. Ένας νέος άνθρωπος, αν σε ρωτούσε για την εξομολόγηση, αν πηγαίνεις, τι θα του συμβούλευες, τι να προσέξει, πώς να πάει, τι θα του έλεγες για την εξομολόγηση? Κι εγώ συχνά προσπαθώ να προτρέπω όσο μπορώ να δω κάποιον, δυσκολεύεται. Επειδή είχα έρθει και εγώ σε παρόμοια θέση και είδα ότι με βοήθησε, με μια τέτοια προτροπή, γιατί όπως το λέει η κυρία, δεν είναι όλοι έτοιμοι. Χρειάζεται μια αναζήτηση που την έχει ο ίδιος άνθρωπος, γιατί μπορεί και κάποιος να πάει και να μην νιώσει τελικά τίποτα. Και ίσως να του μείνει και κακή εμπειρία, που γι' αυτό δεν χρειάζεται πίεση. Σωστά. Αλλά και η ετοιμασία κάθε φορά είναι το ίδιο πράγμα. Ότι ακόμα κι εμείς κάθε φορά πρέπει να. Εγώ προτρέπω όσο μπορώ. Και τους λέτε αυτό το πράγμα. Ναι, γενικά οι νέοι χρειαζόμαστε κατήχηση. Δεν γνωρίζουμε ούτε την αμαρτία. Από τότε πήγες πρώτη φορά. Μετά ξαναπήγες, φαντάζομαι. Ναι, τακτά χρονικά διαστήματα πώς ή όταν ένιωθες την ανάγκη? Στην αρχή, όταν ένιωθα την ανάγκη, δεν πήγαινα τόσο συχνά. Γιατί δεν ήταν τόσο καθαρή, ας πούμε, η εξομολόγησή μου. Δεν ήξερα. Δεν ήξερα. Ήταν πιο πολύ συζήτηση. Ναι. Όταν έγινε η πρώτη καλή εξομολόγηση, ένιωσα και εγώ ότι άλλαξε. Σε σχέση με την πρώτη, η δεύτερη, τρίτη, τέταρτη φορά, ποιες διαφορές έβλεπες? Την άνεση που πήγαινε στο. Ναι, την άνεση που πήγαινα, τα πράγματα που υπήρχαν από κάθε φορά. Γιατί και εγώ στην αρχή έλεγα, τι να πω τώρα. Λέω, τα είπα, δεν θα έχω τώρα. Την επόμενη φορά τι να πω πάλι. Ναι. Όλο και κάτι βρισκόταν σιγά σιγά και... Ναι, μάλιστα. Έτσι. Ευχαριστούμε πολύ. Πατέρα Μανουήλ, πολλές φορές ρωτάει και ο κόσμος, πηγαίνει κάποιος σε ένα πνευματικό, δεν αναπαύεται και θέλει να αλλάξει. Είπατε ελεύθερα να διαλέξει, να πάει, τον ενημερώνει, του το λέει. Πηγαίνει στον επόμενο, πώς, τι θα του πει για τον προηγούμενο, του λέει κάποια πράγματα. Δηλαδή, πώς γίνεται αυτή η αλλαγή, γιατί το ρωτάει ο κόσμος πρακτικά? Το θέμα της εξομολόγησης κινείται εν ελευθερία. Μπορεί να πάει κανένας όπου αναπαύεται. Και αν διαπιστώσει ότι δεν αναπαύεται εκεί που πήγε, με πάρα πολύ απλό τρόπο θα πάω και στον τάδε εξομολόγο. Θα φύγω και θα πάω στον τάδε. Το λέει απλό, ότι θέλω. Απλά. Ναι. Δεν υπάρχει κανένας εξομολόγος που να πει το όχι. Και εγώ σε θέλω εδώ και γιατί φεύγεις. Εντελώς ελεύθερα και ο πνευματικός. Βεβαίως να πάβεις εκεί, βεβαίως να βρεθείς στον άλλον και εκεί ωφελείσαι, εκεί να πας. Και νομίζω ότι σέβεται ο πνευματικός την απόφαση του εξομολογουμένου. Και πρέπει, η ελευθερία νομίζω. Αλλά θέλω να πω και κάτι έτσι προς τον ιερέα και για τον ιερέα, για τον κάθε ιερέα και πνευματικό. Ότι το να εξομολογεί ένας ιερέας είναι το κοπιαστικότερο κομμάτι της διακονίας του. Το δυσκολότερο. Ήθελα να σας ρωτήσω γι' αυτό, γιατί εσείς εξομολογείτε, φαντάζομαι. Έχετε βιώσει ως πνευματικός κάτι πολύ θαυμαστό? Το δυσκολότερο και κοπιαστικότερο. Γιατί ακούτε υπομονετικά τόσους ανθρώπους, μόνο αυτό το να πάρουμε. Αυτό που πρέπει να κάνει ο ιερέας να κινείται συνεχώς με διάκριση. Και τι σημαίνει διάκριση? Να μην προσβάλλει ποτέ τον άνθρωπο. Να τον ακούσει, αλλά και ταυτόχρονα να τον καθοδηγήσει. Να μεταφέρει την αλήθεια, χωρίς να την αλλοιώσει, στην προσωπικότητά του.
στα μέτρα τα δικά του. Αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο στον πραγματικό και πολλές φορές μπορεί να μην μπει και ολόκληρη την αλήθεια, γιατί δεν είναι έτοιμος ακόμη να την ακούσει ο εξομολογούμενος. Και περιμένει στην επόμενη φορά να πει και το υπόλοιπο της αλήθειας. Και ίσως και την επόμενη. Και να πούμε και κάτι άλλο σχετικώς με τη συχνότητα της εξομολογήσεως. Δεν λέγει η Εκκλησία μας, δεν λέγει ο Χριστός να εξομολογηθούμε 5 φορές στη ζωή μας, 10 φορές στη ζωή μας και μετά τελειώσαμε και ο Χριστός σε δέχεται για 10 φορές να πεις τις αμαρτίες σου και τέλος μετά πρέπει να έχεις διορθωθεί και επομένως εκεί μέσα πρέπει να κινηθείς. Μας έχει πραγματικά στη μεγάλη του φιλασπαρχνία και μπορεί κανείς όχι μόνο κάθε μήνα που λέει εδώ η Εύα, αλλά και κάθε μέρα. Αυτό συμβαίνει στα μοναστήρια και το ξέρουμε. Καθημερινά έχουν εξομολόγηση στο πνευματικό τους και πριν κλείσει η μέρα, περνάνε το πνευματικό, εξομολογούνται, παίρνουν τη συγχώρηση και στη συνέχεια πηγαίνουν για να αναπαυθούν στο κελί τους. Αυτό είναι η μεγάλη εσπλαχνία και η αγάπη του Θεού. Και την ίδια αμαρτία μπορεί να λέμε κάθε φορά. Την ίδια αμαρτία και όμως ο Θεός μας δέχεται. Όσες φορές και αν πούμε την ίδια, εφόσον την είπαμε, δεν μας κρίνει. Αφού βλέπει ότι μετανοούμε, έρχεται και μας συγχωρεί. Στο Ευαγγέλιο 7.000 φορές το 7. 70 κοντάκι σε 7. Όσες φορές και αν μπει στην ίδια αμαρτία, η αγάπη του Θεού είναι τόσο μεγάλη που μας δέχεται και μας συγχωρεί αμέσως σε ό,τι και να πούμε και όσες φορές και να το πούμε. Αν ρωτούσα. Να πείτε. Το πολύ σημαντικό στην εξομολόγηση είναι ότι ταπεινωνόμαστε. Ότι ταπεινωνόμαστε είτε το θέλουμε είτε όχι. Δηλαδή πάω εγώ ας πούμε και του λέω, ξέρεις κάτι, γέροντά μου, έκανα αυτό. Εκείνη τη στιγμή το παραδέχεσαι. Ταυτόχρονα σε βάζεις και σε μια διαδικασία να θέλεις να το αλλάξεις. Γίνεται βέβαια με έναν τρόπο που εσύ δεν το καταλαβαίνεις, είναι η Θεία Χάρης. Ναι. Που ναι, μεν το κάνω και το ξαναλέω, όπως είπε και ο Πάτερ Μανώλης, αλλά θεωρώ ότι κάποια στιγμή δεν το κάνεις, γιατί σιγά σιγά με τη Θεία Χάρη σε βοηθάει εκεί. Δηλαδή βλέπει ο Θεός το αδύνατο σου σημείο και σιγά σιγά σε ποτίζει με τη Θεία του Χάρη και σταματάς να το κάνεις. Αλλά επίσης και το άλλο. Όταν πηγαίνουμε κάποιες φορές καταγγέλουμε εντός εισαγωγικών το τι μας έχουν κάνει οι άλλοι. Και σε αυτή την καταγγελία και μπορεί. Τι λέμε στην εξομολόγηση. Στην εξομολόγηση. Ο τάδε μου έκανε, μου είπε αυτό. Εκείνη τη στιγμή λοιπόν είναι πολύ σημαντικό, διότι ο γέροντας σου λέει, μπορεί να σου πει ότι ξέρεις κάτι, Εύα, δεν έχεις δίκιο. Αυτό που λες είναι λάθος. Είναι λάθος. Και σε βάζει τη θέση, δηλαδή ταπεινώνεσαι, ακόμα και όταν καταγγέλεις εντός εισαγωγικών τη συμπεριφορά των άλλων απέναντί σου. Γιατί αν έχει διάκριση, καταλαβαίνουν οι γέροντες. Και εκείνη τη στιγμή σε φωτίζει ο Θεός και σου λέει, δεν έχουν άδικο οι άλλοι. Ναι, εσύ κάτι δεν κάνεις σωστά. Και μετά είναι αυτό, είναι εμείς να δούμε τον εαυτό μας. Το δικό σου, όχι το άλλο. Νομίζω λένε και η μεγαλύτερη αρετή είναι η διάκριση. Ότι ξέρω που πρέπει να εκπληρώ το πνευματικό σου. Και επίσης όταν είμαι στο δίλημα, το οποίο εντάξει, ξεκάθαρη απάντηση ας πούμε να κάνω ή να μην κάνω κάτι, το οποίο δεν είναι σωστό, αλλά είμαι στο δίλημα, γιατί έχω και εγώ τα συμφέροντά μου που θέλω να εξυπηρετήσω έτσι σαν άνθρωπος, ενώ ξέρω ότι δεν είναι σωστό αυτό που θέλω να πω ή να κάνω. Εκείνη τη στιγμή βάζω το εξής κριτήριο. Λέω, αν αυτό το έλεγα στο γέροντά μου, ότι θέλει να το κάνει, να το πω, τι θα μου έλεγε. Και κατευθείαν φαίνεις μπροστά σου στο γέροντα και σου λέει, αυτό δεν όχι. Με την εμπειρία, έτσι, έξω, μετά από κάποιες φορές καταλαβαίνεις. Δεν πρέπει να το κάνεις. Και εκεί συνειδητοποιείς ότι όντως ναι, δεν πρέπει να το κάνω και ας αφήσω τα πάθη μου στην άκρη. Και θα το κάνω. Πρέπει να κλείσουμε την εκπομπή. Φτάσαμε στο τέλος. Κάτι τελευταίο, Πατέρα Μανώλη, να πείτε εσείς για το κλείσιμο. Ναι. Θέλω να πω ότι στα ιερά εξομολογητάρια προλαβαίνονται μεγάλα κακά. Ναι. Προλαβαίνονται μεγάλα κακά, προλαβαίνονται. Ελπισίες, διαμάχες, οικογενειακές τραγωδίες. Ακόμη και ακόμη κάτι που το είχε πει κάποτε ο πατήρ Γεώργιος στη Μονή Γρηγορίου, ο Γέροντας. Μάλιστα, ναι. Ότι ακόμη λέει προλαβαίνονται και θεραπεύονται ανίατες ασθένειες. Μπορεί κάποιος να έχει μια ανίατη ασθένεια και αυτή να είναι αιτία κάποιες αμαρτίες τις οποίες έχει. Αν εξομολογηθεί λοιπόν τις αμαρτίες του, τότε δεν υπάρχει λόγος να υπάρχει ασθένεια και θεραπεύεται η ασθένεια. Μάλιστα. Οπότε δηλαδή να αναπαύσουμε τις κουρασμένες μας ψυχές στο Ιερό Εξομολογητάρι, το δεύτε πάντες οικοποιώντες και επεφορτισμένοι, καγώ αναπαύσω ημάς. Ο Χριστός μας περιμένει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και με αυτό να κλείσουμε. Ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία σας. Τον κύριο Ρακοβαλή να ευχαριστήσω πάρα πολύ, την Ελένη.
την Εύα, ευχαριστούμε και τα βιωματικά που είπατε. Πατέρα Μανουήλ, ευχαριστούμε πάρα πολύ και ως πνευματικός, αλλά και ως άνθρωπος της Εκκλησίας, ευχαριστούμε θερμά. Κυρίες και κύριοι, κυρίως ευχαριστούμε όλους εσάς. Μιλήσαμε για το μυστήριο της Ιεράς Εξομολογήσεως. Θα είμαστε μαζί την επόμενη εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα. Από όλους εμάς στην Κρήτη TV και τον Ορθόδοξο Λόγο, χαίρετε.